Επειδή έχουν γραφτεί πολλά, θέλω να μας πεις εσύ τι συνέβη ακριβώς. Λοιπόν, ακούστε, Μάκης. Θα κάνουμε μια συμφωνία. Μάκη, θα σας απαντήσω σε ό,τι θέλετε, αλλά θα μου απαντήσετε και σε μια ερώτηση. Είμαστε σύμφωνοι. Ωραία. Ποιος σας έδωνε τις ειδήσεις και τα γράφατε στα site, πείτε μου. Αφού εγώ και οι γονείς μου, κανένας, οι δικοί μας άνθρωποι, δεν είχαν ενημέρωση από πουθενά. Βγάζατε ειδήσεις σε έναν άνθρωπο που ήταν μέσα, δεν είχε επικοινωνία με τους δικούς του ανθρώπους 4 μέρες και τον δικάσατε, έτσι. Δηλαδή, ότι μάλωσα με τον πιλότο, ότι με πιάσαν γιατί μίλησα με αγένεια. Για να έγινε κάτι εκεί, ίσως το μεγεύθυναν. Απλά πες μας εσύ που σε έχουμε μπροστά μας. Είμαστε μια ομάδα 4 ανθρώπων, 4 ανθρώπων, συγγνώμη. Πήγαν στο Μεξικό να κάνουν γυρίσματα, να περάσουν καλά και ο προορισμός ήταν να πάμε Μεξικό και μετά Βραζιλία 1 μήνα συνολικά και να γυρίσουμε. Ωραία. Κατεβήκαμε στο Μεξικό και διότι εγώ έχω έναν πολύ φίλο πάνω από 10 χρόνια από παλιά που έκανα τατού, Μεξικανό, δήλωσα τη διεύθυνση αυτού του ανθρώπου ότι θα μείνω σε αυτόν το όνομά του, το μετεπώνυμο του. Το ένα το παιδί από την ομάδα που έχουμε το συνεργείο έχει συγγενείς στο Μεξικό. Ωραία. Δεν δεχόντουσαν το ότι θα μείνω σε έναν φίλο μου και μου λέγανε ποιο είναι το ξενοδοχείο. Του απάντησα ότι δεν έχω ξενοδοχείο, θα με φιλοξενεί ένα φίλο μου. Δεν το δέχτηκαν. Θέλανε ένα εντελεσμένο κάποιο ξενοδοχείο. Ναι, ναι, και αυτό και ψεύτικο με λίγα λόγια. Αυτό καταλάβαμε το δικηγόρο. Ναι. Λοιπόν, σταματήσαμε, κατεβήκαμε και δεν το δέχτηκε. Πήρε τα διαβατήρια, μα πήραν τα κινητά, μα πήραν τα χαρτιά, μα πήγαν σε ένα γραφείο. Μένω με μια βερμούδα και ένα φανελάκι σε ένα κελί. Για 12 ώρες δεν μας επέτρεψαν να μιλήσουμε σε κανέναν. Σε κανέναν. Ούτε στην πρεσβεία. Σε κανέναν. Σε βαθμό που αρχίσαμε να λέμε ότι, οκ, εντάξει, θα μας εξαφανίσετε. Δηλαδή δεν παίζει. Δηλαδή δώστε μας να μιλήσουμε ένα τηλέφωνο. Τίποτα. Τίποτα. Δεν μας δίνανε νερό, δεν μας δίνανε φαγητό. Επίτηδες. Σε κάποια φάση αρχίζουμε και ανεβριάζουμε ότι, εντάξει, παιδιά, τι κάναμε. Πείτε μας, δηλαδή, μας συλλάβατε για κάτι. Έχουμε κάνει κάτι κακό. Εντάξει, okay. Και το ξενοδοχείο να κάνουμε λάθος. Okay. Είναι αυτό συμπεριφορά. Τι φάση. Δηλαδή έχουμε κάνει. Τι έχει γίνει κάτι, τι μας απαγάγατε. Κάποια στιγμή, προφανώς και το φουντώσαμε κι εμείς για να κάνουμε κάτι, να ξεκινήσουμε ότι εντάξει, παιδιά, άμα δεν γίνει, να κάνουμε να δημιουργήσουμε ένα επεισόδιο. Γιατί αν δεν δημιουργήσουμε επεισόδιο, θα μέναμε εκεί, δεν ξέρω κι εγώ πότε. Πήραμε τηλέφωνο. Μας κλεβάζαν, μας ηρωνευόντουσαν. Α, δεν σηκώνω το τηλέφωνο. Από απόκριση μας δίνανε, παίρνουμε από ένα γραφείο. Δεν είχαμε τα κινητά. Μας δίνανε ένα λεπτό κινητό, δες το νούμερο. Μας το παίρνανε, το κλείνανε. Φυγαίναμε από απόκριση για να μιλήσουμε με κάποιον δικό μας. Προφανώς και 3 ώρα το βράδυ πρέπει να πάρουμε απόκριση έναν άνθρωπο να σηκώσουν να του πούμε ότι ξέρει κάτι, μας έχουν στη φυλακή. Μείναμε 3 νύχτες. Δεν θα σου πω συμπεριφορά καταπάτηση δικαιωμάτων. Το τερματίσαν, το ισοπεδώσανε. Για να κάνουμε τηλέφωνο, συνέχεια μαλώναμε. Δηλαδή έπρεπε να φωνάζουμε. Α, πάλι μαλώνουν, πάλι κάνουν όρκε. Εδώ να πάρουν τηλέφωνο. Χάρη μας κάνανε. Και μας στείλανε Αθήνα. Με το έτσι θέλω, χωρίς. Έτσι απλά. Πάρε τις βαλίτσες και πάτε εκεί. Και τους λέμε, εντάξει, χωρίς να μας ενημερώσετε, χωρίς τίποτα, δεν μπαίνουμε στο πλάνο. Δεν πήγαμε καν, δεν μαλώσαμε με κανέναν πιλότο. Αυτή ήταν η αντίδραση. Κανένα πιλότο, δεν μπήκαμε ποτέ στο αεροπλάνο. Επίτηδες δεν μπήκαμε στο αεροπλάνο, για να το ξέρεις, για να σε δω και να με ρωτάς γιατί. Αν μπαίναμε και κάναμε αυτό που θέλουν για ακόμα μια φορά, δεν γινότανε, παιδιά. Μας κάνανε ό,τι θέλανε, μας κάνανε στα τσουβάλια, δεν μας ρωτούσαν, δεν μας κάνανε. Είδαμε πράγματα και καταστάσεις απίστευτες. Λοιπόν, οι άνθρωποι δεν πάνε καλά. Είναι παρανοϊκοί. Εσείς τώρα προσπαθήστε λίγο να μην δικάζετε τους ανθρώπους, γιατί εγώ βρίσκομαι αυτή τη στιγμή και μιλάω μαζί, ενώ θα μπορούσα να έχω φύγει την πίσω πόρτα και το ξέρετε πολύ καλά.